America is a nation that can be defined in a single word. America is a nation that can be defined in a single word. Η Αμερική μπορεί να μας δει με ένα όνομα, αφού φανά. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Πραγματικά δεν είναι καλά. Τον ταλαιπωρούν. Τον ταλαιπωρούν, θα μου πείτε γιατί τον κρατάνε. Να σου πω εγώ. Γιατί τον κρατάνε από το γιο του και από τις εταιρείες που είχε στην Ουκρανία και όλα εκείνα που είχαν γίνει στην περιοχή με βιολογικά εργαστήρια και με ελέγχους και ιστορίες. Αυτή είναι η όμοιρη πραγματικότητα. Έτσι κρατάνε τους ηγετίσκους, όχι τους ηγέτες. Δείτε αυτόν τον πρόεδρο και βάλετε δίπλα και τον Πούτιν. Μείον 30 βαθμοί σε ελληνικά λιπάκια, η Πασία ξέρει πολεμικές τέχνες, όσο ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καμία σχέση ρε παιδιά, από αφού την, όπως διαφούνται αυτό το, τι να πω, ξέρω εγώ. Πραγματικά απορώ και χαιρόντον από την που του έκανε χειραψία. Εντάξει. Αν θες να κάνεις χειραψία με έναν που έχει άνοια, που έχει αλτσχάιμερ, που ξεχνάει τον ανιψιό του, την κόρη του, την εγγονή του, τι να πω, ξέρω εγώ. Να τους χαίρεστε. Πάμε και στη Γλυφάδα που πραγματικά συγκινήθηκα με αυτά που έγιναν. Απίστευτη η παρουσία του κόσμου, όπως και στην Πάτρα, όπως και όποια πηγαίνουμε, γίνεται χαμός. Ένα μικρό απόγνωμα να βάλουμε, δεν θα σας κουράσω, γιατί πραγματικά έχουμε συνεχείς επαφές με τον κόσμο και πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από λαιμό σε λαιμό, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Για να δούμε. Η ελληνική λύση δεν ήρθε για να συγκυβερνήσει. Η ελληνική λύση ήρθε για να κυβερνήσει και θα κυβερνήσει. Ήρθαμε για να ξαναγίνει η Ελλάδα ελληνική. Αυτή η σημαία είναι το σύμβολο του έθνου, το σύμβολο της πατρίδας. Λουλά, τι έγινε. Άνθρωποι μαζεύτηκαν μέχρι έξω και κόσμο. Απίστευτο, δεν είναι, ούτε εγώ το περίμενα. Και ξέρετε, στα νότια δεν είναι και τόσο ξένο, α πούμε. Στα νότια πρόσθετα τη Αμπίνα, δεν είναι και η περιοχή όπου πήγαμε τόσο καλά στι προηγούμενε εκλογέ. Αλλά βλέποντα όλη αυτή την εικόνα, βλέπω ρε παιδί μου γιατί τρέμει. Και γιατί θα ξεκινήσουν τον πόλεμο. Και το ξεκινήσαμε εδώ και τρία χρόνια. Αλλά τώρα θα πάει και βρώμικα, φαντάζομαι πολύ πιο βρώμικα από ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, αυτό μα δίνει δύναμη. Ότι κάτι κάνουμε καλά. Πάμε σωστά, βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Στον δρόμο τον ελληνικό, στον δρόμο όχι της κακίας πάντως. Στον δρόμο του καλού. Αυτή είναι η διαδρομή μας. Μέχρι έξω να μουσκεμα, να με χαιρετάει ο κόσμος, να περιμένουν έξω να είναι άλλοι 200-300, δεν ξέρω ούτε θυμάμαι. Χαμός έγινε. Χαμός. Ο Δήμαρχος ο κ. Παπα-Νικολάου, τον ευχαριστώ για την αίθουσα, αλλά βάσει εκτόση ήταν και αυτός εκεί μας τίμησε με την παρουσία του. Νεαρός. Ο Δήμαρχος μου λένε τουλάχιστον, δεν ξέρω εγώ, η κάτι εκεί τα πάει αρκετά καλά ως πολύ καλά. Καλό είναι οι Δήμαρχοι να τα πηγαίνουν αρκετά καλά ως πολύ καλά. Να μην είναι σαν τον Παπογιάννη που τα πάει από πολύ κακά μέχρι άσχημα και πιο κάτω δεν έχει. Με τα λεφτά του Έλληνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς που ψηφίζετε να βάλετε και λίγο μυαλό. Γιατί ο Δήμος Αθηναίων θέλει να γίνει Δήμαρχος Πακιστανών, Αφγανών και κάθε άλλων επενδυτών. Και όχι των Ελλήνων. Αυτά να τα θυμάσαι στις εκλογές που θα έρθουν. Όποτε έρθουν και αν έρθουν. Γιατί μας φοβάμαι ότι πλέον και οι εκλογές είναι αφισβητούσμες, αν θα γίνουν, δεν γίνουν. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.